Πράγματι το συνέδριο αυτό καλείται να αποτιμήσει το έργο που έχει γίνει 90 χρόνια μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, χωρίς φυσικά να επισέρχεται στα συμφωνηθέντα τότε. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η συνθήκη της Λοζάνης έγινε σε μια εποχή δραματική. Δραματική διότι η Ελλάδα είχε χάσει ό,τι είχε κερδίσει με στρατιωτικά και διπλωματικά μέσα. Αυτή όμως η περίοδος είχε και ορισμένα θετικά ως προς τη λειτουργία του κράτους. Σηματοδότησε μεν την απώλεια όσων είχε κερδίσει με τα μέσα που περιέγραψα προηγουμένως. Υπήρξε βεβαίως επώδυνη η βίαιη διαδικασία εκπατρισμού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές εστίες, η εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, οι δυσκολίες για την εγκατάσταση αυτή. Ωστόσο, και βεβαίως η συμβολή όσων ήρθαν από τη Μικρά Ασία στη δημιουργία μιας νέας Ελλάδος, μιας πιο ανεπτυγμένης Ελλάδος, ωστόσο αυτή η κατάσταση όλη βοήθησε τη χώρα μακροπρόθεσμα να ενσωματωθεί σε δεδομένα ευρύτερα της λογικής της περιοχής αλλά και της Ευρώπης εν συνεχεία. Η σταδιακή ενσωμάτωση μάλιστα των Μικρασιατών ήταν μεγάλο επίτευγμα που πέτυχε ένα κράτος σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία οικονομικής εξάντλησης και απόλυτης πολιτικής αστάθειας στις δεκαετίες του 20 και του 30. Για να επιστρέψω στο κεντρικό ζήτημα της ομιλίας μου για μια εκπαίδευση ίσων ευκαιριών, μια εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις, θέλω να επισημάνω ορισμένες βασικές θέσεις σχετικά με τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις μιας φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας προς τους πολίτες βέβαια, στοιχεία που διακρίνουν την δημοκρατία αυτή από άλλα καθεστώτα τα οποία χαρακτηρίζονται από αστάθεια και από ελλειπή εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θεμελιώδης διαφορά είναι η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η διασφάλιση όλων αυτών για κάθε πολίτη ξεχωριστά και φυσικά η προάσπιση της αξιοπρέπειας χωρίς καμιά διάκριση που προέρχεται από τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Το φύλο, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις του και ό,τι άλλο μπορεί να χαρακτηρίζει ένα άτομο. Αυτή είναι μια επιταγή για μια φιλελεύθερη πολιτεία η οποία καθημερινά δοκιμάζεται στις λειτουργίες του κράτους αλλά και στο πεδίο της κοινωνίας. Στον τομέα αυτό το ελληνικό κράτος έκανε μια σημαντική πρόοδο, το σημείωσε ήδη η κυρία Φραγκουδάκη, αρχίζοντας από τη δεκαετία του 90. Πράγματι έχουμε μετακινηθεί από μια μονολυθική αντίληψη για την κοινωνία γενικότερα και σε μεγάλο βαθμό έχουμε αποδεχθεί τον πλουραλισμό και τη διαφορετικότητα. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια τεχνητή προσπάθεια προς τη μειονότητα, αλλά είναι και ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Τα σύνορα είναι ανοιχτά, ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Είμαστε εκτός από Έλληνες Ευρωπαίοι και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στο ζήτημα του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων. Τώρα, η ταυτότητα του κάθε πολίτη πώς προσδιορίζεται? Είναι προσωπική του υπόθεση και το δικαίωμά του να την αναθεωρεί, να τη μεταβάλει κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι επίσης προσωπική υπόθεση. Το κράτος δεν έχει κανένα λόγο να παρεμβαίνει στην απόλυτα ιδιωτική σφαίρα και να επιβάλλει πρότυπα και αξίες για την προσωπικότητα του κάθε πολίτη. Η εκπαίδευση βέβαια είναι ένας τομέας στον οποίο κατεξοχήν δοκιμάζεται η έννοια της ισότητας και της ελευθερίας των πολιτών. Η μετάδοση βασικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για όλους, ταυτόχρονα με το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Αποτελούν δηλαδή μια ισχυρή βάση για να μπορούμε να μιλήσουμε για ίσες ευκαιρίες.
Οι διακρίσεις που υφίστανται οι μαθητές γνωρίζουμε ότι έχουν μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και δεν ξεχνιούνται κατά τη διάρκεια του βίου και στην αντίληψή τους για τη σχέση τους προς την κοινωνία, τα δικαιώματα που έχουν, τις υποχρεώσεις που έχουν έναντι των συμπολιτών τους. Για αυτούς τους λόγους είναι κρίσιμος ο ρόλος του σχολείου και μάλιστα του σχολείου που βλέπει όλα τα παιδιά ως ίσης αξίας προσωπικότητες. Πάντοτε πρέπει να δίνουμε λοιπόν πρωταρχική έμφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού για την κατάλληλη επιμόρφωσή του, τις γνώσεις του, τη δυνατότητά του να επικοινωνεί, να διαθέτει εποπτικά μέσα, να διαθέτει τα κατάλληλα εγχειρίδια και να μπορεί να έχει ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά. Το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη είναι γνωστό, καθώς και αποτυχία ορισμένων πολιτικών του παρελθόντος, που πρέπει να το παραδεχτούμε, που επιχείρησαν μέσω των περιορισμών άλλοτε, της καταστολής και της αδιαφορίας καμιά φορά να διαχειριστούν το ζήτημα. Σε εκείνη τη φάση απέτυχε το κράτος να ενσωματώσει τα μέλη της μειονότητας στην ευρύτερη κοινωνία. Διότι όσο δικαίωμα έχει ένα άτομο που έχει μια διαφορετική θρησκεία να διατηρεί τις παραδόσεις και τις αξίες που προέρχονται από τη θρησκεία του και είναι διαφορετικές, άλλο τόσο έχει το δικαίωμα να ενταχθεί πλήρως και αρμονικά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι πρόβλημα της Θράκης. Είναι γενικότερο ζήτημα λειτουργίας του κράτους και της δημοκρατίας. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό είναι το σωστό. Ο στόχος είναι τα μέλη της μειονότητας να έχουν ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης παντού, στις υπηρεσίες του κράτους, στην εκπαίδευση, να μην υφίστανται διακρίσεις και βέβαια εάν έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν και ότι υπήρξαν κάπου διακρίσεις, να υπάρξουν θετικές δράσεις για να αποκατασταθεί αυτή η ισότητα. Και υπάρχουν θετικές δράσεις. Το πρόγραμμα δηλαδή που γίνεται και για το οποίο μιλάμε στην ουσία σήμερα, το πρόγραμμα για τους μουσουλμανόπαιδες, που εγώ το είδα στην ακμή του το 2005-2007, στην τρίτη του φάση, είναι ένα πρόγραμμα θετικών δράσεων για να αποκατασταθούν οι ανισορροπίες. Μάλιστα, δε το Ελληνικό Σύνταγμα πρέπει να σας πω ότι είναι από τα ελάχιστα συντάγματα του κόσμου που προβλέπει, παραδείγματος χάρη, για την ισότητα των πολιτών και υπονοεί και την ισότητα των φύλων, ότι οι θετικές δράσεις που γίνονται για να αποκατασταθούν ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να θεωρηθούν δυσμενείς διακρίσεις για αυτούς για τους οποίους δεν γίνονται. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ ισχυρό στοιχείο του ιδίου του συντάγματος. Το πρόγραμμα λοιπόν της εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας έχει μακρά εμπειρία και είμαστε σε θέση σήμερα να εκτιμήσουμε την κατάσταση, να το αποτιμήσουμε, να το αξιολογήσουμε, να δούμε τι έχει επιτευχθεί και να τεθούν και νέοι στόχοι. Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν είναι η σωστή διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη στην κοινωνία, την ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά και την επαγγελματική εξέλιξή τους. Ό,τι ακριβώς συνέβαινε, παρότι δεν είναι το ίδιο στοιχείο μειονότητας, ας πούμε με τους Έλληνες εργαζομένους στη Γερμανία μετά τον πόλεμο, όπου τα παιδιά τους είχαν την ευκαιρία να ενταχθούν ολόπλευρα στο γερμανικό σύστημα εκπαίδευσης, αλλά είχαν και τα ελληνικά σχολεία και τη δυνατότητά τους να μάθουν και τη μητρική γλώσσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι μετατρέπεται αυτό που μπορούσε να θεωρηθεί ως μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Ένα δεύτερο ζήτημα, στο οποίο εγώ είχα προσωπική συμβολή επίσης, ήταν η ενίσχυση των δυνατοτήτων στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Υπήρχε ήδη ένα 0,5% για την είσοδο στα πανεπιστήμια,
εγώ άνοιξα το δρόμο και για τα ΤΕΗ και βέβαια άφησα τη βάση του 10 που ήταν κεντρική δική μου προσωπική πολιτική και νομίζω ότι είχα απόλυτο δίκιο έξω από την μειονότητα για να τη βοηθήσω στην πρώτη φάση να πετύχει τους στόχους. Στόχους τους οποίους άρχισε ήδη να επιτυγχάνει. Αναζητήθηκαν νέες γνώσεις, υπήρξαν ερεθίσματα στους νέους, μεγαλύτερος αριθμός είχε πρόσβαση και είχε επιτυχίες στα ανώτατα ιδρύματα και έχουμε δει εξαιρετικά παραδείγματα προόδου από την ίδια τη μειονότητα στο πεδίο της εκπαίδευσης. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα μέλη της μειονότητας, τα οποία πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη διάθεση ακόμη ενσωμάτωσης και όχι υποχρεωτικά αφομοίωσης. Κανείς δεν ζητά από κάποιον να λησμονήσει τις αξίες και τις παραδόσεις. Όμως, επειδή είμαστε όλοι πολίτες της ίδιας χώρας και πολίτες της Ευρώπης, θα πρέπει εξίσου να αναγνωρίζουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η δημοκρατία προϋποθέτει λοιπόν μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις. Αλλά και όπου υπάρχουν διακρίσεις, να υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις. Αμέσως, να υπάρχουν δηλαδή αντίβαρα. Η κοινωνία λοιπόν πρέπει να αποτελείται από πολίτες που ανεξαιρέτως διαφόρων πολιτιστικών και άλλων επιλογών, θρησκευτικών, να συμμερίζονται ορισμένες βασικές αξίες. Βασικές αξίες που εκπορεύονται από το σύνταγμα της χώρας στην οποία ζουν, παρανθρώπινες αξίες που πρέπει να σας πω ότι διαθέτουν όλες οι θρησκείες ως αρχές, γιατί απευθύνθηκαν βέβαια στο σύνολο του κόσμου οι θρησκείες, να αναγνωρίζουν την ομιμότητα του κράτους βέβαια και την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τους νόμους και να αφοσιώνονται στις κοινές δημοκρατικές αρχές και να αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη. Είτε ανήκουν στην πλειονότητα, είτε ανήκουν στη μειονότητα. Άλλωστε, είμαστε σε μια εποχή όπου παρά τις τριβές και τις φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται με περίεργους εθνικισμούς, με υπερβολές που καμιά φορά θυμίζουν τις μαύρες σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας, γιατί μπορεί οι νέοι άνθρωποι να μην έχουν από τους γονείς τους προσλαμβάνουσες όπως είχαμε εμείς που γεννηθήκαμε πολύ μετά τον πόλεμο, αλλά υπήρχε συνεχή συζήτηση για τον πόλεμο, για την Ευρώπη, για την ειρήνη, για το τι πρέπει να γίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν επίγνωση, ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο για τους παλιούς εχθρούς που δημιούργησαν δύο παγκοσμίους πολέμους να βάλουν ως πρώτη κίνηση τον άνθρακα και το χάλιβα τις πρώτες ύλες του τότε συμβατικού πολέμου σε κοινή διαχείριση και να δημιουργήσουν αυτή την Ευρώπη, που παρά τα ελαττώματά της, παρά το ότι λέμε πολύ συχνά ότι δεν δείχνει την ανάλογη αλληλεγγύη, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι βρίσκεται στη δίνη ενός μεγάλου διεθνούς ανταγωνισμού. Εκεί όμως ούτε η Ελλάδα μόνη της μπορεί, ούτε η Γερμανία μόνη της μπορεί, ούτε κανείς άλλος μόνος του μπορεί, παρά μόνο μια ισχυρή Ευρώπη η οποία επιστρέφει ισχύ στα μέλη της και στους πολίτες. Η δημοκρατία λοιπόν δεν πρέπει να έχει ούτε θύλακες που αδιαφορούν για το κράτος και την κοινωνική συγκρότηση, ούτε ομάδες που δεν αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα και δεν δείχνουν ανοχή, ούτε οποιουσδήποτε που θέλουν να δράσουν εις βάρος των υπολείπων. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ώστε να λυθούν τα προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, τα οποία είναι δεδομένα. Δεν είναι εύκολο να εκλείψουν οριστικά. Χρειάζονται πάρα πολύ δουλειά. Γι' αυτό και το πρόγραμμα, ενώ είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων, μετά και ΣΠΕΜ και τις άλλες προσπάθειες και με τις κινητές μονάδες, προσπαθούν να συνεγείρουν το σύνολο της οικογένειας και των πολιτών. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο και από μόνο του το σχολείο να αντιμετωπίσει
τα ζητήματα της ενσωμάτωσης. Αυτό δε παρατηρείται όχι μόνο στη χώρα μας και σε δεύτερες γενιές μεταναστών σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, που στην ουσία οι διαφορές είναι οι διαφορετικές παραδόσεις και η διαφορετική θρησκεία. Καμιά φορά αυτά οφείλονται και στη στάση των κοινοτήτων αυτών, που ναι μεν αναζητούν την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων τους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να επιδεικνύουν άμεση και έμπρακτη βούληση συμμετοχής στα κοινά της χώρας. Συμμετοχής ισόρροπης, με ίσες ευκαιρίες, ίδιους κανόνες και σωστές συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Ένα από τα προβλήματα, για παράδειγμα, είναι η εκμάθηση της επίσημης γλώσσας. Και οφείλονται πολλές φορές στο γεγονός ότι καμιά φορά επιλέγεται από τις κοινότητες να λειτουργήσουν λίγο περιοριστικά για τα μέλη τους. Αυτό έχει παρατηρηθεί σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν μειονότητες και θρησκευτικές και εθνοτικές. Αυτό όμως είναι λάθος. Το βλέπουμε ήδη στη Γερμανία και στη Γαλλία αυτό. Χώρες, μάλιστα, στις οποίες διατίθεται μια οργανωμένη πολιτική για την εκπαίδευση και την κοινωνική οργάνωση. Επομένως, πρέπει και οι δύο πλευρές να συγκλίνουν. Και υπ' αυτή την έννοια το πρόγραμμα αυτό δίνει πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Αλλά και οι συμπληρωματικές ενέργειες που έγιναν στο παρελθόν, από την αποκατάσταση των 11 σχολείων, το οικοτροφείο της Οργάνης, όλες τις προσπάθειες που έγιναν, τα θέματα των ιεροδιδασκάλων κλπ. Η τουρκική γλώσσα στα δημόσια ελληνικά σχολεία το απόγευμα για όποιον θέλει να μάθει, για τους εκπαιδευτικούς, πράγματα για τα οποία κατηγορηθήκαμε και εγώ προσωπικά, ότι έβαλα την τουρκική γλώσσα αντί να βάλω, λέει, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κτλ. Αυτά τα είχαμε ήδη στα σχολεία. Αυτό έγινε για την περιοχή, για να βοηθηθούν τα παιδιά να συμμετάσχουν από κοινού στην εκπαίδευση και μέσα από τα ελληνικά δημόσια σχολεία και να τους δοθούν ευκαιρίες. Διότι ας μην ξεγελάμε τον εαυτό μας, όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όλα όσα έχουν και τα παιδιά που ξέρουν καλά την ελληνική γλώσσα. Πρέπει όλα τα παιδιά λοιπόν να έχουν ίσες ευκαιρίες. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά η δημοκρατία. Επομένως δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα περιοριστικό σε αυτή την προσπάθεια συμμετοχής. Η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι πολύ ισχυρή κατάκτηση από τους λαούς της Ευρώπης. Όμως δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν την υπερασπιζόμαστε καθημερινά και δεν εμβαθύνουμε. Το κράτος και η ευρύτερη κοινωνία πρέπει να διασφαλίσουν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες κάθε πολίτη χωριστά και της κάθε μειοψηφίας και της κάθε μειονότητας. Η επιταγή αυτή λειτουργεί ταυτόχρονα με μια άλλη επιταγή, αυτή της υποχρέωσης του κάθε πολίτη να αναγνωρίζει τους νόμους της πολιτείας, να σέβεται τις αξίες και τα ιδανικά της ευρύτερης κοινωνίας και να δεσμεύεται από τις δημοκρατικές αρχές. Αυτή είναι η πραγματική αφετηρία και ο γνώμονας για την εμβάθυνση της δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, το ζήτημα της Θράκης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ζήτημα γενικότερα του κράτους, του τρόπου λειτουργίας της δημοκρατίας, η οποία αντανακλά στα δικαιώματα όλων μας, αλλά και της υποχρέωσης του καθενός από μας να συμβάλλει στη διατήρηση της δημοκρατίας, στην ανεκτικότητα, στη διαφορετικότητα και στην εφαρμογή όλων των κανόνων προβλέπονται από το Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων που έχει ενσωματωθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημοκρατία λοιπόν είναι υπόθεση του καθενός από εμάς, αλλά και όλων μαζί, και οι θετικές δράσεις για να αποκαταστήσουμε τις μειονεξίες που έχουν υπάρξει από λάθη, από ολιγορίες, από αντιστάσεις, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια ισόρροπη κατάσταση και να δούμε όλους τους νέους της περιοχής
χωρίς να χρειάζεται να σκεφτούμε σε ποιο θρήσκευμα ανήκουν, να έχουν τις ίδιες δυνατότητες και να προχωρούν με τις ίδιες αξίες, την ίδια δύναμη και την ίδια αναγνώριση από το κοινωνικό σύνολο. Σας ευχαριστώ.